βαθμούς από τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ήταν αυτό το οποίο κατά γνώμη του συντέλεσε στο να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Yo creo que es un equipo muy ordenado, que juega muy bien al contraataque por la velocidad de sus jugadores y que ha planteado ese tipo de partido. Nosotros intentamos superarle, pero nos faltó algo de precisión para darle continuidad al juego y sobre todo aprovechar las ocasiones que sabíamos que iban a ser pocas. Ο Πανετολικός, κατά τη γνώμη του, είναι μια ομάδα πολύ καλά οργανωμένη. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει, στηρίζει το παιχνίδι του στις γρήγορες αντεπιθέσεις, γιατί έχει πολύ γρήγορους επιθετικούς παίχτες. Και είχε σχεδιάσει να κάνει αυτό το παιχνίδι. Εμείς γνωρίζαμε πως θα γίνει κάτι τέτοιο και ήθελαμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα μας δίνονταν, γιατί γνωρίζαμε ότι θα είναι λίγες. Και θέλαμε επίσης να πετυχαίναμε συνέχεια στο παιχνίδι μας, κάτι που μας έλειψε σήμερα, και ακρίβεια. Κάτι θετικό υπάρχει. Para empezar, no se puede ganar siempre, por mucho que seamos Olympiacos. No se puede en una liga de 38 partidos, 34 partidos, ganar siempre. Con lo cual, es cierto que no hemos hecho un partido brillante, pero no es fácil sacar puntos de aquí. Y sabíamos que así era. Θα θέλαμε καταρχήν να πούμε πως δεν είναι δυνατόν, παρόλο που είμαστε Ολυμπιακός, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, δεν είναι δυνατόν να κερδίζουμε πάντα σε ένα πρωτάθλημα 38 παιχνιδιών, δεν είναι δυνατόν να τα κερδίσουμε όλα. Και επίσης να επισημάνουμε πως παρόλο που το θέλουμε πάντα και πάντα αυτό προσπαθούμε, δεν είναι εύκολο να κερδίζαμε εδώ σήμερα σε αυτό το γήπεδο. Cuando no conseguimos marcar ningún gol, en un equipo como nosotros, claro que no es una buena noticia, pero también es cierto que con un poquito de acierto que hubiésemos tenido, hubiésemos ganado el partido. Sin ser brillante, porque no es fácil jugar brillante contra este equipo. Η αλήθεια είναι σήμερα λοιπόν πως δεν κάναμε ένα λαμπρό παιχνίδι. Το γεγονός ότι δεν πετύχαμε σήμερα κάποιο γκολ δεν είναι καλό για την ομάδα μας. Όμως να τονίσουμε πως σήμερα δεν ήταν εύκολο να κάνουμε ένα λαμπρό παιχνίδι απέναντι σε αυτή την ομάδα.